Ελάτε, ησυχία τώρα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μάλλον είναι άχαρος ο ρόλος του τελευταίου ομιλητή. Έχουμε μια εξαντλητική συνεδρίαση με πολύ μεγάλη ένταση, αναμενόμενη κατά την άποψή μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν, κλείνοντας αυτή την συνεδρίαση, να δώσω ορισμένες διευκρινήσεις και ορισμένες απαντήσεις. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι και την δυσκολία της διαδικασίας. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρξει μια πιστική απάντηση από την πλευρά των φερωμένων ως εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρξει ένας πολιτικός αντιπερισπασμός με βολές εναντίον της κυβέρνησης. Όλα αυτά είναι κατανοητά. Αυτό όμως που μάλλον δεν καταλαβαίνετε, αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, είναι ότι η θεωρία της σκευωρίας σε ένα τέτοιο σκάνδαλο με αυτές τις διαστάσεις της διεθνής είναι πολύ έντονα ενοχική. Και μάλιστα όταν ενισχύεται με ακροδεξιά και εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά, γίνεται πολύ επικίνδυνη. Έχουμε λοιπόν ένα σκάνδαλο αδιαφυσβήτητο. Πλέον είναι κοινός τόπος, από ό,τι καταλαβαίνω, από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, τον οποίο ομνύεται, φαίνεται ότι δεν λειτουργεί και τόσο εύρυθμα. Φαίνεται ότι δεν ευνοεί μάλλον τον ελεύθερο ανταγωνισμό της αγοράς κλπ. Αλλά ευνοεί και επιτρέπει επιθετικές πρακτικές, επιτρέπει αθέμητους ανταγωνισμούς, επιτρέπει παρεμβάσεις μέσα από την διαδρομή πολιτικού χρήματος σε κρίσιμα κέντρα λήψης των αποφάσεων και σε κρίσιμους κρίκους προώθησης των προϊόντων των φαρμακευτικών. Αλλά νομίζω ότι η περιραίωσα ατμόσφαιρα στη χώρα αυτό το πράγμα το αναγνωρίζει, και όταν έρχεται λοιπόν η αναγνώριση προκύπτει και η ανάγκη, όπως πολύ σωστά τόνισε ο Πρωθυπουργός, να υπάρξει επιτέλους και η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Δεν άκουσα λοιπόν εδώ αυτές τις τόσες ώρες που είμαστε όλη μέρα να πει κάποιος, ναι ρε παιδιά, έχουμε ευθύνη για αυτό το πάρτι της προηγούμενης 15ετίας. Έχουμε ευθύνη διότι κάτω από τη μύτη μας οργανωνόταν ένα σύστημα το οποίο επηρέαζε τις τιμές, ευνοούσε την υπερτιμολόγηση και κυρίως ευνοούσε την προκλητή ζήτηση και τη συναλλαγή. Διότι αν αυτό δεν συμβαίνει, νομίζω ότι είναι απολύτως υποκριτική η αναγνώριση του πάρτη και η αναγνώριση του σκανδάλου. Και αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξε πολιτική βούληση από την πλευρά σας να ανοιχθεί ένα σοβαρό μέτωπο απέναντι στη σπατάλη, στη συναλλαγή με συμφέροντα και στη διαφθορά στον χώρο της υγείας. Και ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση, αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε τα πολιτικά αντανακλαστικά όταν άρχισε η περιραίωσα ατμόσφαιρα, όταν άρχισαν τα δημοσιεύματα, όταν άρχισαν να μαθαίνουμε ότι το FBI κάνει έρευνα, ότι καλούνται μάρτυρες από την Ελλάδα να διατάξει εισαγγελική έρευνα, αν δεν είχαμε τα πολιτικά αντανακλαστικά ως κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο να ανοίξουμε θεσμικά τη διαδικασία της διερεύνησης του πάρτι στον χώρο της υγείας συνολικά, αν δεν είχαμε τη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αν δεν είχαμε έντιμους ανθρώπους στις διοικήσεις του ΕΟΦ
της Επιτροπής Θετικής Λίστας, του ΕΟΠΗ, των άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών, θα είχε θαυτεί αυτή η ιστορία και δεν θα φτάναμε εδώ πέρα. Αυτό είναι η ουσία, κατά την άποψή μου, όλης της σημερινής συζήτησης. Αφήστε λοιπόν την υποκρισία όλα στο φως, διότι κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο συνάγεται από τις τοποθετήσεις σας, όχι μόνο των αναφερομένων ως εμπλεκόμενοι, αλλά και των υπολείπων, όλα ήταν καλώς καμωμένα. Εσείς είσαστε απεινείς διώχτες της διαφθοράς στην υγεία, είσαστε απεινείς διώχτες της κερδοσκοπίας των πολυεθνικών του φαρμάκου, έχετε προτάξει τα στήθη σας απέναντι στην κερδοσκοπία του επιχειρηματικού κεφαλαίου στον χώρο της υγείας και οι μόνοι που αντιδρούσαν σε αυτό το πράγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας λέτε όλη μέρα. Αυτό μας λέτε όλη μέρα. Και μας λέτε βεβαίως ότι μειώσατε τη φαρμακευτική δαπάνη την περίοδο της κρίσης. Εσείς λοιπόν που έχετε την πολιτική ευθύνη, που δικές σας κυβερνήσεις, δικές σας επιτροπές τιμών, δικά σας υπουργεία, δικά σας υπηρεσιακά στελέχη, δικοί σας υπουργοί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου τη δεκαετία του 2000-2010, αποφάσισαν για τις τιμές αδιαφανώς. Δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο. Δεν υπήρχε καμιά διαδικασία ανατιμολόγησης. Υπάρχουν φάρμακα που παραμένουν σταθερά στην τιμή τους για 2 έως και 5 χρόνια. Και σας έπιασε ο πόνος για λίγους μήνες που καθυστέρησε να βγει ένα δελτίο τιμών τη χρονιά που ήταν όλα στον αέρα στη χώρα και που ήταν σε διάλυση το σύμπαν. Εξαιτίας αυτού του πάρτι έρχεται βεβαίως η Τρόικα και στοχοποιεί το χώρο της υγείας και του φαρμάκου και ιδιαίτερα του φαρμάκου και μας επιβάλλει από την αρχή της κρίσης μια πολύ σκληρή και ανελαστική πολιτική που εστιάζεται στην οριζόντια περικοπή της δαπάνης και όχι με διαρθρωτικά μέτρα. Μη μας λέτε ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση επηρέασε τη μείωση της δαπάνης. Καμία σχέση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι συνάδελφοι το γνωρίζουν. Η πολιτική λοιπόν που έκανε τη δαπάνη να μειωθεί ήταν ο κλειστός προϋπολογισμός και το clawback και το rebate. Και η τάση υποτιμολόγησης στα δελτία τιμών τα οποία έβγαιναν και φυσικά η μετακύληση ενός μεγάλου μέρους από αυτή την περικοπή στον ασθενή, στον πολίτη, ως out of pocket πληρωμή για την αγορά φαρμάκων. Διότι αν δείτε αθρηστικά, επιτρέψτε μου κύριε Γιαγκέρογλου αυτή την ώρα, ησυχία, αν δείτε αθρηστικά, η δαπάνη από το 12 και μετά, δημόσια και ιδιωτική, η εξονοσοκομιακή παραμένει περίπου στο ίδιο επίπεδο, είναι 5,5 δις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η μεγάλη περικοπή της δημόσιας μετακυλίστηκε στον ιδιωτικό τομέα από τη μια και φυσικά και ως επιβάρηση στις εταιρείες με clawback και rebate. Το πιο σημαντικό όμως είναι το εξής. Το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι αυτή η οριζόντια περικοπή της δαπάνης ήταν στοιχείο ενός πολιτικού σχεδίου συνολικής αποδιοργάνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Γίνεται σε μια περίοδο που κλείνουν νοσοκομεία, μπαίνει κόσμος σε διαθεσιμότητα, εκδιώκονται 2.500 ειδικευμένοι γιατροί από τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, περικόπτονται οργανικές κλίνες, καταργούνται κλινικές και τμήματα, συγχωνεύονται νοσοκομεία, διαλύεται το σύμπαν. Και γι' αυτό δεν τα ψηφίσαμε αυτά τα μέτρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί ήταν μέρος ενός σχεδίου διάλυσης της δημόσιας περίθαψης και παθητικής ιδιωτικοποίησης της υγείας. Αυτό είναι η ουσία. Γι' αυτό δεν τα ψηφίσαμε.
Ακούστε, θα τα ακούσετε, σας παρακαλώ πολύ. Σας ακούω με πολύ μεγάλη υπομονή, πάρα πολλές ώρες από το πρωί. Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ρώτησε, τι κάνετε εσείς, τι μέτρα παίρνετε, θα σας πω ποιες είναι οι βασικές παράμετροι, ποια ήταν τα θεσμικά ελλείμματα και τι ακριβώς προωθούμε εμείς ως αντίβαρο και ως προσπάθεια θωράκισης του συστήματος. Το πρώτο θεσμικό έλλειμμα ήταν ότι είχαμε αδιαφανέστατο σύστημα τιμολόγησης. Αδιαφανέστατο. Τη δεκαετία 2000-2010 δεν το συζητάμε. Την πρώτη μνημονιακή περίοδο, παρότι η αρμοδιότητα πάει στον ΕΟΦ, συγγνώμη, πάει στο Υπουργείο Υγείας, δεν βγάζει ο ΕΟΦ τα δελτία των τιμών. Τα βγάζουν οι υπουργοί και οι σύμβουλοι τους. Από το 2013 και μετά αρχίζει να βγάζει δελτία τιμών. Ο ΕΟΦ συγκροτείται ειδική υπηρεσία τιμολόγησης που παίρνει από το Euripid, όπως υπόθηκε, τις τιμές κλπ. Κάνει cross-match, βγάζει ένα συγκεκριμένο δελτίο τιμών. Εμείς λοιπόν επιβάλαμε σε αυτά τα 5 δελτία τιμών τα οποία έχουμε βγάλει στα 2,5 χρόνια που είμαστε, τα 3 χρόνια που είμαστε κυβέρνηση, έχουμε επιβάλει διαδικασία διαφανέστατη με δημόσια ανάρτηση του δελτίου τιμών, με ανοιχτή διαβούλευση με τις φαρμακευτικές και κανείς, καμιά εταιρεία και κανένας εμπλεκόμενος δεν έχει πει ότι υπήρξε σκιά στη διαδικασία διαμόρφωση του δελτίου τιμών. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ερχόμαστε και κάνουμε μια παρέμβαση θεσμική και καταργούμε την Επιτροπή Τιμών που είχε στο Υπουργείο, που υπήρχε στο Υπουργείο, και η οποία έδινε θεσμικά τη δυνατότητα στους υπουργούς να παρεμβαίνουν δια των συμβούλων τους και να μαγειρεύουν την τελική διαμόρφωση του δελτίου. Αυτό γινόταν για πολλά χρόνια. Αυτό το καταργήσαμε. Τώρα στο πολυνομοσχέδιο πέρασε η κατάργηση της Επιτροπής Τιμών που έδινε αυτή τη δυνατότητα. Και έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο ΕΟΦ με το επιστημονικό του δυναμικό και με την αξιοπιστία και την εντιμότητα της διοίκησής του και ιδιαίτερα της Προέδρου του αυτή την περίοδο διασφαλίζει ότι υπάρχει διαφάνεια και καθαρές κουβέντες και καθαρές συζητήσεις. Και επίσης αυτή την περίοδο κάθε 3 μήνες βγάζουμε νέο δελτίο τιμών φαρμάκων. Και έρχονται καινούργια φάρμακα στη χώρα. Εμείς δεν έχουμε την άποψη ότι δεν πρέπει να μπαίνουν φάρμακα στη χώρα. Και ότι αυτό είναι στοιχείο κριτικής για τους υπουργούς ή ενοχοποιητικό στοιχείο για τις κυβερνήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι οι ασθενείς της χώρας μας, όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης, δικαιούται να έχει πρόσβαση στη σύγχρονη καινοτομία, με αξιολόγηση όμως και κυρίως με διαπραγμάτευση τιμής. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα και το οποίο τώρα το εφαρμόζουμε. Τώρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί συνάδελφοι, θεσμοθετήσαμε επίσης πρόσφατα στο πολυνομοσχέδιο την Επιτροπή HTA. Δεν υπήρχε τέτοιος μηχανισμός αξιολόγησης φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα. Εμείς τον εφαρμόσαμε. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε καινοτόμο φάρμακο που θα έρχεται θα υπάρχει τεκμηρίωση επιστημονική για τη θεραπευτική του αξία. Και δεν θα γίνεται συζήτηση μόνο για το κόστος. Και θα αξιολογείται λοιπόν αν έχει προστιθέμενη θεραπευτική αξία και κυρίως, το πιο σημαντικό, δεν θα εγκρίνεται εάν δεν έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση και εξασφάλιση προσιτής τιμής. Αυτό είναι τεράστια αλλαγή, είναι τομή στη φαρμακευτική πολιτική στη χώρα και αυτή η κυβέρνηση την πραγματοποιεί. Το είπε και ο Παύλος προηγουμένως. Ήταν εγκληματικό το ότι ειδικά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα την περίοδο της μεγάλης ανόδου, του πικ της φαρμακευτικής δαπάνης, που ήταν προκλητική και που κανείς, κυβερνήσεις, υπουργοί, ασφαλιστικά ταμεία,
Κανείς, Βουλή, κανείς δεν ασχολήθηκε. Δεν αναρωτήθηκε. Και το ερώτημα βέβαια είναι αυτή η έλλειψη πολιτικής ευθύνης, η έλλειψη πολιτικών αντανακλαστικών, η έλλειψη πολιτικής διορατικότητας ήταν αθωά. Ήταν αθωά ή μήπως υπήρχε όντως πολιτικό χρήμα πίσω από αυτή την ιστορία. Ή μήπως υπήρχε όντως παρέμβαση και από την Νοβάρτης και από άλλες εταιρείες, γιατί προφανώς η Νοβάρτης δεν είναι εξαίρεση. Και αυτές οι εταιρείες που επένδυαν τεράστια ποσά στην προώθηση των προϊόντων τους μέσω συναλλαγών με επιστημονικές εταιρείες, με γιατρούς, με δημοσιογράφους, με εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων. Ποιος μας λέει ότι δεν επένδυαν αντίστοιχα χρήματα στο να επηρεάσουν τους κρίσιμους κρίκους που διαμόρφωναν το τοπίο και την αρχιτεκτονική στον χώρο της φαρμακευτικής πολιτικής. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά επί της κυβέρνησης της αριστεράς, για πρώτη φορά έχουμε πετυχημένη διαπραγμάτευση σε δύο μεγάλες θεραπευτικές ομάδες, θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων, στα φάρμακα για την πατήτητα C και πρόσφατα στο μελάνωμα. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή στην φαρμακευτική πολιτική της χώρας. Και επίσης έχουμε πολιτικές πρωτοβουλίες από αυτή την κυβέρνηση, η οποία πρωτοστατεί μαζί με άλλες χώρες στη συμμαχία της Βαλέτα, μια συμμαχία 9 αυτή τη στιγμή χωρών, προεξαρχόντων των χώρων του Ευρωπαϊκού Νότου, που είναι το πρώτο πείραμα διακρατικής συνεργασίας για ένα πολύ ισχυρό μέτωπο για δίκαιες και βιώσιμες τιμές απέναντι στις πολυεθνικές. Αυτό επίσης είναι μεγάλη αλλαγή πολιτικής, την οποία ποτέ ούτε καν διανοήθηκαν άλλες κυβερνήσεις. Και θα σας μιλήσω και για εκβιασμούς. Είχαμε πριν από λίγους μήνες ένα ομό εκβιασμό από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, της οποίας το 30% των μετοχών το έχει ο Νοβάρτης, την ελβετική εταιρεία Ρος, η οποία ήρθε μια μέρα, ήμασταν μαζί με τον Παύλο και μας λέει: με τα μέτρα που παίρνετε δεν είναι βιώσιμη η παρουσία μας στην Ελλάδα, το εμπορικό μας τμήμα έχει δώσει εντολή να αποσύρουμε σιγά σιγά τα φαρμακά μας. Και ως πρώτη κίνηση αποσύρουμε ένα αντικαρκυνικό καινούριο φάρμακο, το Κότελικ, που ήταν για το κακόηθες μελάνωμα. Για το κακόηθες μεταστατικό μελάνωμα. Και απαντούμε στη ΡΟΣ ότι το αν θα έχουν πρόσβαση οι ασθενείς της χώρας μας στις σύγχρονες αποτελεσματικές θεραπείες δεν είναι ζήτημα business plan μιας εταιρείας. Είναι πολιτικό ζήτημα. Και ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ενημερώθηκε ο Υπουργός των Οικονομικών, ενημερώθηκαν οι Υπουργοί Υγείας όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώθηκε ο Επίτροπος Υγείας της Κομισιόν, ενημερώθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Υπουργός Υγείας πήγε στο Συμβούλιο Υπουργών και το έθεσε θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και αποτρέψαμε αυτό τον εκβιασμό και το φάρμακο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί και οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη το παίρνουν. Αυτό είναι άλλη γραμμή απέναντι στους εκβιασμούς των πολυεθνικών. Παρακαλώ για την υπομονή σας. Παρακαλώ για την υπομονή σας. Παρακαλώ για την υπομονή σας. Τι πρόβλημα, τι έχετε? Τελειώνω. Όχι άλλο. Υπάρχουν άλλα δύο σημεία κρίσιμα. Το ένα είναι η συνταγογράφηση. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για την οποία επέρεται η αντιπολίτευση δεν βάζει από μόνη της φραγμούς στην προκλητή ζήτηση. Εμείς τώρα έχουμε βάλει 15 κλειδωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ετοιμάζουμε άλλα 20 στο επόμενο διάστημα και αυτός είναι ο μόνος
μεταρρυθμιστικός τρόπος, η μόνη διαρθρωτική αλλαγή που μπορεί να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή στη συνταγογράφηση, θα υπάρχει step therapy, θα υπάρχουν φίλτρα και δεν θα μπορεί ο κάθε γιατρός να συνταγογραφεί ασυστόλος ή επηρεαζόμενος από συναλλαγές που έχουν σχέση με τα ιατρικά συνέδρια. Αυτό επίσης είναι σημαντική αλλαγή μεταρρυθμιστική. Και το τελευταίο και κρίσιμο το πεδίο των ιατρικών συνεδρίων. Επίσης έχουμε ανοίξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση αυτό το καιρό στο ΚΕΣΥ. Ακούστε, πρώτον, έχουμε επιβάλει τη δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών δεδομένων που αφορούν συναλλαγή φαρμακευτικών εταιριών, είτε με επιστημονικές εταιρείες των γιατρών, είτε με γιατρούς, στο site του ΕΟΒ και υποχρεωτικά και στο site κάθε φαρμακευτικής εταιρείας. Αυτό είναι μηχανισμός διαφάνειας και αυτοσυγκράτησης αναγκαστικά. Και επίσης ετοιμάζουμε τώρα, έχουμε έτοιμο σχέδιο νόμου, όπου η ευθύνη της έγκρισης των συνεδρίων φεύγει από τον ΕΟΦ, που ήταν μια τελείως τυπική διαδικασία, και πηγαίνει στο ΚΕΣΥ, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, όπου σε συνεργασίες με τις 45 επιστημονικές εταιρείες κορμού θα αξιολογείται η ποιότητα των συνεδρίων και δεν θα επιτρέπουμε στις 1.300 επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες πάρα πολλές από τις οποίες ήταν απλώς ομπρέλα για διοργάνωση συνεδρίων. Λοιπόν, ωραία, κύριε Υπουργέ, τελειώνω αγαπητοί συνάδελφοι. Τελειώνω. Λοιπόν. Εσείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας άκουσα να επέρεστε γιατί δήθεν μειώσατε τη φαρμακευτική δαπάνη. Ξεχνώντας ότι αφήσατε μια ζώνη υγειονομικής και φαρμακευτικής φτώχεια στην κοινωνία. Ξεχνώντας ότι βρέθηκαν 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες που δεν είχαν δικαίωμα να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους. Και γι' αυτό άνθησαν τα κοινωνικά ιατρία και τα φαρμακεία. Για αυτούς δεν άκουσα να πείτε κουβέντα. Εμείς λοιπόν δεν επιχαίρουμε γιατί μειώθηκε η δαπάνη. Γιατί και επί των ημερών μας μειώθηκε η δαπάνη, η νοσοκομειακή. Γιατί μας επιβλήθηκε κλειστός προϋπολογισμός. Δεν επιχαίρουμε γι' αυτό. Αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι ότι με τον νόμο 4368 καλύψαμε πλήρως 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολίτες και σήμερα δίνονται, δαπανώνται 165 εκατομμύρια ευρώ για την εξονοσοκομιακή φαρμακευτική τους περίθαλψη. Ωραία, και με αυτό κάθε μήνα 12 με 15 εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για την κάλυψη τη φαρμακευτική των ασφάλιστων. Αυτό είναι τεράστια παρέμβαση ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν.